Γεια σας φίλοι μου, Μάγκο εδώ πέρα. Σήμερα με ένα unboxing μετά από πολύ καιρό. Πρόκειται για το Age of Wonders 3 Collector's Edition New καινούργια πακεταρισμένη στο μπακαλόχαρτο. Βγήκε για το PC στις 1η Απριλίου το 2014. Ναι, πρωταπριλιάτικο αστείο. Από ό,τι ξέρω είναι exclusive Amazon και βγήκε 1111 φορές. Τιμές, δεν έχω ιδέα πόσο έκανε official. Παρατήρησα λίγο στο ίντερνετ ότι κάνει μεταχειρισμένη 65 ευρώ. Καινούργιες ξεκινάνε από 239 και βάλε. Πόσο την πήραμε? Ή πόσο την πήρα μάλλον? Την πήρα από το eBay καινούρια 16 ευρώ. Συν μεταφορικά 22. Πραγματικά είναι καινούρια. Ποιο είναι το κακό τώρα σε όλο αυτό? Μπορεί να έχουμε την κολοφαρδία και να μην είναι έτσι όπως την περιμένουμε. Θα το δούμε μαζί αυτό, δεν ξέρω. Το μοναδικό κακό είναι ότι είναι εδώ πέρα λίγο χτυπημένη, αλλά εντάξει, αυτό το γραφεί η γυναίκα που την πουλούσε. Που την πουλούσε, ναι. Ότι και καλά το πήρε για τον άντρα της και αυτός δεν το ήθελε. Άμα έχουμε εμείς τώρα κολοφαρδία με όλο αυτό, θα το δούμε μαζί. Δεν λέω ότι περί τίνος πρόκειται. Τι άλλο? Ναι, γιατί όσο πρόκειται για την τιμή, παρακαλώ δείτε πότε ανέβηκε αυτό το βίντεο, για να μην γίνει κανένα μπέρδεμα, γιατί ξέρετε οι τιμές ανεβοκατεβαίνουν πάντα. Δεν θέλω πραγματικά καθόλου να τα ανοίξω. No, είναι καινούριο. Έχω βάλει τώρα τελευταία στο μυαλό μου την ιδέα να κάτσω να μαζεύω καινούριες πακεταρισμένες μόνο. Όπως έχω εδώ π.χ. Hitman, ακόμα καινούριο. Και αυτό, Assassin's Creed, The Ezio Collection. Και αυτό ακόμα καινούριο, ούτε καν. Εδώ πίσω δεν ξέρω αν φαίνεται, κάτσε να το κάνω λίγο προς εδώ. Watch Dogs 2, καινούριο ακόμα, ούτε καν. Αυτό το ανοίξαμε. Από δίπλα έχω την Nano Edition. Edition. Έχω αρκετές ακόμα να ανοίξω, αλλά όποτε μου καβλώσει, ξέρετε πως είμαι. Λοιπόν, μάγκες μου, η ώρα της αλήθειας. Ανοίγουμε ένα πακέτο που πραγματικά καινούριο πάει 239 ευρώ. Είστε live μαζί μου, τα bye. Στα γερμανικά που σημαίνει μαζί μου, συγγνώμη. Μου ξεφεύγουν που και που τα λατζο German. Με πολύ προσοχή. Αν και δεν ξέρω. Όπα, θα πατήσουμε και κάνα κουμπί κατά λάθος και θα σταματήσει και το βίντεο και... Να δω. Όχι, εντάξει, καταγράφει ακόμα. Και διάλο. Μοιάζει κάτι έτσι πίπες συμβαίνουν online, ρε γάμο. Τι γίνεται? Ωραίο. Ωραίο καφέ κουτίς. Σκουπίδιος. Λοιπόν, συσκευασία, εντάξει, δεν την κουνάω. Δεν την κουνάω γιατί εδώ πάνω έχουμε έτσι ένα είδος κλιπ. Θα προσπαθήσω να το ανοίξω όσο πιο ελαφρώς γίνεται. Δεν θέλουμε να καταστρέψουμε αυτή την εφεύρεση. Και ανοίγει εύκολα το κουτί. Ωμιτζή. Δεν μ' αρέσει καθόλου αυτό. Πρώτο και καλύτερο, έχετε εδώ πέρα μια βάση για να προστατεύει. Θα ξεκινήσω από τις γωνίες που βλέπω κάτι πράγματα ήδη. Πρώτο και καλύτερο, τη βγάζω εδώ πέρα στα Lazo German. Soundtrack Age of Wonders 3 με 2 disc, τα οποία περιέχουν 18 κομμάτια το κάθε ένα. Αυτό πιστεύω θα μείνει έτσι καινούριο πακετερισμένο, δεν χρειάζεται τώρα να το ανοίξω, κρίμα είναι. Πιστεύω καταλαβαίνετε τι περιέχει. Εδώ έχουμε το, το game. Αυτό το κόβω φάση το λέει ήδη βασικά, Steam. Καταλάβαμε, θα έχει ένα κωδικό. Όχι, δεν έχω παίξει ποτέ Age of Wonders. Δεν ξέρω καν τι με περιμένει.
φαίνεται έτσι λίγο φάση. Τι θα έλεγα. Δεν ξέρω. Τι να πω. Τι είναι. RPG. Don't know. Πάντως το game είναι στα Λαζο German. Πάμε να δούμε τι λέει μέσα. Μπας και περιέχει κανένα DLC. Κανένα add-on. Σκουπίδια. Ω! Oh! Έχουμε πρώτο και καλύτερο βλέπω ένα. Ναι. Θα το έλεγα από χαρτάκι απλό. Certificate. Yes. Very important. Πόσο πρόκειται για limited, έχετε διάλογο. Ή exclusive, όπως τα λένε. Οι μερικοί δεν βάζουν, καριόλιδες. Είμαστε το νούμερο 1012 από τα 1111 κομμάτια. Stück στα γερμανικά. Να μαθαίνετε κι εσείς καμιά λέξη. Stück, Stück. Πολύ ωραία. Κορνίζα στο ντουβάρι. Με γεια μας. Λοιπόν, εντάξει, μια φορά το activate key βλέπω εδώ. Εσείς δεν κάνετε να το δείτε αυτό. Έχω ένα exclusive download, το οποίο δύο βασικά μου δίνει ένα scene και ένα δεύτερο scene. Δύο scene με δίνει. Okay, δύο πίστες. Στο Steam τα δίνουμε αυτά. Okay, και μια φορά είναι ο κωδικός από το game. Θα το βάλω έτσι από περιέργεια. Και φτάσαμε τώρα στο τελευταίο. Το οποίο έχω ένα κακό προαίσθημα ότι για αυτή την τιμή 16 ευρώ κάναμε μια αγορά που αξίζει τα λεφτά του. Πάμε να δούμε. Shit. Κάτι κινείται. Δεν θέλω να το κοιτάξω, δεν θέλω να το δω, δεν θέλω να δω τι κατάσταση, σε τι κατάσταση. Κομμάτια έχω γίνει και έχεις την ευθύνη. Fuck. Και μαζεύω τα κομμάτια μου. Όχι μάγκες, δεν πρόκειται για δηλαδή να τη συναρμολογήσω, όχι, καμία σχέση. Το περίμενα όμως, εντάξει, ακούστηκε καθαρά, δηλαδή με το που είδα και στο ίντερνετ μερικά τέτοια, η φιγούρα έκανε πολύ κακό τέτοιο εμφάνιση. Διότι οι μαλάκες, να το πω έτσι καθαρά ελληνικά, δεν την κάνανε, δεν την βάλανε σοβαρά μέσα στο κουτί. Και όταν μου ήρθε στο σπίτι και το έκανα λίγο έτσι, κατάλαβα κατευθείαν τι παίζει. Και θέλουν 239 ευρώ καινούργια σίγουρα. Μην το κάνετε αυτό το λάθος. Κοιτάξτε τώρα εδώ τι παίζει, για να δούμε. Για να δούμε τι θα δούμε. Λοιπόν, τι έχει σπάσει να δω, θέλω να μάθω. Αυτό μπαίνει εδώ. Εσείς μήπως δεν έχεις σπάσει. Όχι, έχει σπάσει το πόδι. Πραγματικά είναι σπασμένο το πόδι. Ή κάνω λάθος. Μισό. Ένα πόδι βλέπω εδώ, το άλλο μπαίνει εδώ. Κάτσε ρε, μήπως δεν είναι καθόλου σπασμένο, μήπως πραγματικά συναρμολογείται. Μισό λίγο, εδώ έχει ένα μπαρμπαδάκι. Εσύ να μην χάσεις γαμό το στενοφόρος κάθε φορά όταν κάνω live γαμό, λύθι γαμό. Δες τον. Εδώ, άλλοι 50-60 να περάσουν. Προσπαθώ τώρα να βάλω το γαμοκέφαλό του, χωρίς όμως να καταστρέψω αυτό το μπαρμπαδάκι που είναι από πάνω. Είναι αυτή η πίπα. Μπράβο μαλάκα. Έσπασε το πόδι της. Τι μαλάκα σήμερα. OMG. Εντάξει, εδώ να πω την αλήθεια, θέλει κόλλα.
Θέλει κόλλα ή μαλακία. Νο, δεν στέκεται με τίποτα αυτό, όχι. Ξέχασε το. Εκτός τώρα, ούτε και το πόδι. Πω, πω, πώς πετάγονται έτσι, ρε μαλάκα. Shit, shit. Και πάλι shit. Δεν μπορώ να το συναρμολογήσω, δες. Είναι ότι το χειρότερο έχω πιάσει ποτέ στη ζωή μου. Αυτό πάντως, η ουρά είναι σπασμένη. Εντάξει, δεν μπορώ να πω τίποτα. Τώρα για 16 ευρώ το περίμενα πραγματικά αυτό πάρα πολύ κιόλας να συμβεί. Εντάξει, ήταν το μόνο λογικό. Η φιγούρα είναι πραγματικά... Λοιπόν... Πού στον κόρακα έχει αυτή τώρα το τέτοιο της, ώστε να μπορέσω να τη βάλω και να κρατιέται και το κεφάλι του. Και καλά ότι το κρατάει τώρα αυτή, τον καβαλάει η σαβούρα. Μωρή. Έχει εδώ μια μαλακή, ένα κλειψάκι, αλλά δεν μπορώ να βρω την τρύπα. Σπάζω κεφαλιές. Τι κλειψάκι, όχι με τίποτα, και αυτό εκεί πάνω δεν πιάνει ούτε... Και τώρα, ξέρετε ποια είναι το καλό, το νέο είναι ότι δεν ήταν σπασμένη φιγούρα. Συναρμολογείται, βλέπω τώρα, συνειδητοποιώ και έσπασα εγώ τον μπαρμπαδάκι. Τώρα τι... Εντάξει, δεν υπάρχει θέμα, έχει συμβεί για 16 ευρώ, όπως είπαμε, δεν με χαλάει καθόλου στα αρχίδια μου. Sorry. Το κεφάλι δεν στέκεται με τίποτα. Ούτε το αυτή δεν το πιάνει δηλαδή, δεν ξεχασέ το. Δηλαδή τώρα 240... Τι λες ρε φίλε. Κοίτα, άμα δεν το βάλω κόλλα κάτι έτσι από μέσα δεν πρόκειται να μείνει με τίποτα. Εντάξει, χαίρομαι που δεν είναι τίποτα φτερό σπασμένο. Πρέπει πραγματικά να κρατάω τώρα το κεφάλι, δεν θα πέσει πάλι. Δεν έχει νόημα. Και αυτή είναι η φιγούρα που βλέπετε. Την κοιτάω και εγώ μια φορά στο τέτοιο. Είναι ένας δράκος και πάνω κάθεται μια φιγουρίτσα έτσι μικρή, την οποία έσπασα εγώ ίδιος. Μπράβο μου. Αλλά δεν πολύ φαίνεται, μπορώ να το βάλω έτσι λίγο κόλλα. Εντάξει, Klein, τώρα για 16 ευρώ σιγά. Είναι ούτε καν θα φαίνεται μετά άμα ακολουθεί. Ναι. Δηλαδή τώρα σκέψου ένας που θα έδινε 236 ευρώ γι' αυτό, ή 39 πόσο έλεγε. Και θα είχε ένα κεφάλι το οποίο... Κάπως έτσι. Ο ακέφαλος δράκος, limited edition, πάρτε το τώρα. Λοιπόν, τελειώνουμε στα γρήγορα. Ο ακέφαλος δράκος, game, για 16 ευρώ. Θα βάλω, να βάλω εικόνα τώρα, βαριέμαι να κάνω και edit, να πούμε. Δεν ήθελα να το κάνω έτσι στα γρήγορα, διότι πρόκειται για κάτι, θα έλεγα, που είναι και σπάνιο. Δεν το βρίσκεις κάθε μέρα, εντάξει, μην λέμε μαλακίες. Και μπορεί να κυκλοφόρησε μόνο στη Γερμανία. Αλλά το κεφάλι με τίποτα θέλει οπωσδήποτε κόλλα. Εντάξει, λίγο μικρό το κακό για 16 ευρώ. Ξαναλέω, ούτε καν θα το κλάψω που έσπασα εδώ πέρα το ποδαράκι της. Δεν είναι τίποτα, με λίγο κολίτσα εδώ θα γίνει μπόμπα. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος από ένα unboxing. Ούτε καν θυμάμαι ποιο επεισόδιο ήταν αυτό. Ναι, όπως λέω κάθε φορά στο τέλος, έχω ακόμα πάρα πολλά. Δεν ξέρω τι να ανοίξω. Θέλετε εσείς τίποτα, γράψτε κάτω στα comment αν γουστάρετε. Όπως είπα, έχω ακόμα Crysis 2 Nano Edition, Batman έχω ακόμα καινούριο, δύο Batman καινούρια, το Watch Dogs έχω, έχω το Hitman, το Assassin's Creed Ezio Collection. Πάνω να κοιτάξω, έχω ακόμα το Watch Dogs 1 πακεταρισμένο, Ninja Gaiden 3 έχω καινούριο, God of War, Metal Gear Rising και τέρμα κάτω έχω ακόμα το Halo 5 και Rise of the Tomb Raider. Αυτά. Διαλέξτε, πείτε μου κάτω στα κομμέντα αν γουστάρετε κάποιο. Κινητοποιήστε αυτό το βίντεο μπας και μπει κανένα view. Και μπας λίγο άλλο φράγω. Γιατί σιγά σιγά και το σκέφτομαι λίγο επαγγελματικά το θέμα. Πάμε να γαμηθεί. Λοιπόν, μάγκες, περάσουμε μια βόλτα από το κανάλι αν γουστάρετε ή από το Facebook group Greek Games Collectors. Εκεί υποστέρνουμε ό,τι συλλεκτικό έχουμε. Θα με βρείτε επίσης και στο Instagram.
Αυτά. Χάρηκα που ήσασταν μαζί μου. Τι μαλάκια. Αλλά όπως είπαμε, 16 ευρώ.